Ο πόμε έχει πιάσει απίστευτη τσαντίλα. Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Ξεκίνησα να μοντάρω το PC Manga επιτέλους μετά από πόσο καιρό, αλλά τελικά στην πορεία βγήκε κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε ότι συνήθως δεν κάνω vlog συχνά σε άποψη να λέω πράγματα και να αναλύω καταστάσεις. Από τα τελευταία μου ήταν, αν θα δείτε κάπου, για την Ευγένεια και που πήγε η Ευγένεια ο ΑΕΟΣ. Συνήθως για να κάνω κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει ένα περιστατικό το οποίο θα μου ανεβάσει τα λαμπάκια σε... και να θέλω να το σχολιάσω, γιατί πραγματικά πρέπει να σχολιαστεί, κατά με τουλάχιστον. Πρόσφατα, θα είδατε τις τελευταίες μέρες, έγινε ένα περιστατικό. Στην ουσία, έπεσε στην αντίληψή μου κάτι το οποίο εν μέρει με εκνεύρισε και με έκανε να σκεφτώ κάποια πράγματα και θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Πρόσφατα, ένα παιδί, αν ήταν όντως παιδί, γιατί στην πορεία ανακάλυψε ότι παίζει να μην ήταν τόσο παιδί όσο ήταν, όσο φαινόταν, μου στείλε ένα μήνυμα. Γενικά μου στέλνουν πάρα πολλά άτομα μηνύματα και απαντάω σε όλους. Δεν έχω αφήσει κανέναν που να την απαντήσω, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και γενικά όπου μπορώ να βοηθήσω, βοηθάω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα άτομο που να πει ότι δεν του έχω απαντήσει σε ό,τι και να μου στείλει. Είτε μικρός είτε μεγάλος. Λοιπόν, τώρα. Μου στέλνει ένα παιδί και μου ζητάει με αγένεια και με στόμφο να του δώσω σόνι και καλά το τηλέφωνο μου. Του λέω, για ποιο λόγο, καταρχήν δεν καταλάβαινα τι έγραφε γιατί τα γκρίκλιστα ήταν απέσια και μου ζητούσε με στόμφο να του δώσω το τηλέφωνο μου για να βάλει, να φτιάξει κωδικό επιβεβαίωση στο YouTube ή οτιδήποτε. Πρόσφατα είδατε ότι πέσαν τα subs σε πολλά άτομα γιατί έκανε μια καθάριση στο YouTube, οπότε... πέφτει το μικρόφωνο. Λοιπόν, οπότε τα scam accounts στην ουσία και τα διπλά accounts έπρεπε να ξαναγίνουν και νομίζω ότι, αν και έχουν πολλά χρόνια από τότε που έκανα τελευταία φορά κανάλι, ότι χρειάζεται επιβεβαίωση με τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάμε, σκέφτηκαν και οι Τούρκοι να περάσουν μια βόλτα από πάνω μας που είναι Ναγιά. Τέλος πάντων, το καλό να μείνει σε ένα κριτικό μέρος. Συγγνώμη για το θόρυβο. Τέλος πάντων, και. Του λέω, γιατί δεν έχεις εσύ κινητό τηλέφωνο, δεν έχει μαμά σου, δεν έχει ο μπαμπά σου. Λέει, έβαλα τη μαμά μου, έβαλα τον μπαμπά μου και συνέχεια το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι, απ' τη μία, ένα ενδεχόμενο, έστω ότι είναι όντως παιδί, έστω ότι τέτοιο, με αυτό κάνει 25.000 scam accounts με διαφορετικά τηλέφωνα. Κατά δεύτερο, στέλνει σε μένα έναν άκυρο, άσχετα άμα έχω ένα κανάλι στο YouTube και έχω κάποια άτομα, να ζητήσει το τηλέφωνό μου και θα έχει συζητήσει και από άλλα άτομα προφανώς. Θα σας πω και γι' αυτό. Λοιπόν, με ποια λογική, με ποιο τέτοιο. Τέλος πάντων, λες αντί να πάει στην οργή. Το μεταξύ, ο τρόπος του δεν μου άρεσε και από τη μία λες, μα τώρα να κάνω καμία ανάρτηση. Ξέρω ότι είμαι και καθηγητής, πανά θυμάμαι. Και γενικά είμαι λίγο πιο ευαίσθητος όταν πρόκειται για τις μικρές ηλικίες. Αλλά τι γίνεται. Λέω να κάνω καμιά ανάρτηση τώρα. Πει ότι είναι μικρό παιδί, δεν αξίζει ούτε να το κοροϊδέψω ούτε οτιδήποτε, δεν βαριάσει. Αλλά όταν είδα ότι ήταν τόσο πολύ αγενής, άρχισε να μου γυρίζει τα λαμπάκια. Τέλος πάντων, στην πορεία λέω θα κάνω μια τέτοια, γιατί διαπίστωσα ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα και θα σας δείξω και μια φωτό για να δείτε. Έστειλαν και στο φίλο μου το Beach Gaming και είδα και σε άλλα παιδιά. Θα σας δείξω και δεύτερη φωτογραφία με ακριβώς τα ίδια σχόλια, ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Που με έκανε να αναρωτιέμαι ότι αν όντως είναι scammers ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε αυτό το βίντεο εν μέρει γίνεται να πιστήσω την προσοχή σας γιατί και σε εσάς θα στείλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σας πει, ξέρεις κάτι, δώσ' μου το τηλέφωνο σου ή οτιδήποτε. Γενικά το τηλέφωνο προσέχουμε από το δίνετε. Μα θα μου πεις, ρε Κώστα, εσύ που έχεις δώσει τη διεύθυνσή σου από κάτω, μας το λες αυτό. Ναι, γιατί εγώ την έδωσα στη διεύθυνσή μου για κάποιο fan mail. Μπει εν αγνία σου. Όχι, εν πλήρη γνώση μου, γιατί ξέρω ότι είμαι ένα στο χωριό και ούτως ή άλλως στο χωριό όλοι να ξέρουν το. Οπότε, αν έρθει κάποιος, πρέπει να με ψάξει σε όλο το χωριό για να έρθει να με βρει εδώ πέρα που ζω. Οπότε, εν μέρει μπορείτε να πείτε ότι
προστατεύομαι από αυτό. Γι' αυτό προσέξτε λίγο που δίνετε τα στοιχεία σας ή οτιδήποτε. Και όλο αυτό ξεκινάει και θέλω να καταλήξω και να οδηγήσω το βίντεο κάπου αλλού. Στο θέμα της αγένειας. Το προηγούμενο βίντεο που έκανα ήταν με την Ευγένεια. Σήμερα θα μιλήσω για την αγένεια. Με αφορμή όλο αυτό, γιατί είδα σχόλια, είδα άτομα τα οποία από κάτω όλοι είχαν σωστά επιχειρήματα όσοι γράψανε. Κάποιοι βέβαια το πήρανε πολύ στο χαβαλέ, άλλοι πιο λίγο στο χαβαλέ, άλλοι το πήρανε πιο σοβαρά. Εμένα σκοπός μου της συγκεκριμένης ανάρτησης ήταν μόνο και μόνο να επιστήσω την προσοχή σας και κατά δεύτερον να τονίσω αυτό που θα πω τώρα, το θέμα της αγένειας. Έχω δει πολλά παιδιά, τώρα θα μου πείτε, μου αρέσει Κώστα και να είσαι παράξενος. Ίσως να φταίει η ηλικία, είμαι 28 στα 29, 30 ρίζω σε λίγο. Και βλέπω και μου κάνει εντύπωση και παραξενεύομαι από τη συμπεριφορά πολλών παιδιών. Ξέρω ότι πολλά παιδιά βλέπετε το κανάλι μου και παρακολουθείτε, αλλά θα ήθελα να ξέρετε τις απόψεις μου σχετικά με το θέμα. Και αν συμβαδίζουν οι απόψεις μου, συνεχίστε να με ακολουθείτε. Αν όχι, λυπάμαι, αλλά δεν είναι. Και το έχω πει και σε ένα παιδί πρόσφατα. Δεν συμβαδίζουν οι απόψεις μας, οπότε για ποιο λόγο να παρακολουθείτε αυτό το κανάλι ή όχι. Λοιπόν, σχετικά με την αγένεια, έχω δει πολλά παιδιά να προσεγγίζουν και να στέλνουν μηνύματα επιτακτικά και να ζητάνε με προσταγή, ξέρεις κάτι, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Εντάξει, θα μου πεις, εγώ στην ηλικία αυτή των 9, 10, 11, 12, 13 χρονών, ακόμα και σήμερα που είμαι 28 χρονών, όταν πάω να μιλήσω σε έναν μεγαλύτερο, το σκέφτομαι 15.000 φορές θα του πω, δηλαδή δεν θα πω σε κάποιον ο οποίος έστω και 30, είμαι 28 στα 29, αν πάω να μιλήσω σε κάποιον 30, 35, θα του πω, γεια σας, χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της ευγένειας, τουλάχιστον έτσι έχω μάθει εγώ. Και είσαι λίγο πιο μαζεμένος όταν πας να απευθύνεις το λόγο σε κάποιον άλλον. Γενικά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η αγένεια που έχει πολλοί κόσμος, αλλά πες άντε το προσπερνάς. Το θέμα είναι ότι εντάξει, προσπερνάς το ότι όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει ρε φίλε, όταν στην ουσία υπάρχει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο κενό σε ηλικία είναι ο άλλος παιδί, εντάξει λες παιδί είναι, δεν πειράζει χαλάλι του. Αλλά τι γίνεται όταν αυτό ξεπερνάει τα όρια, δηλαδή ποια είναι τα όρια που βάζουμε σε όλο αυτό. Έχω δει πολλά άτομα και μεγάλους YouTuber και μικρούς YouTuber και απλούς, τι απλούς, όλοι απλοί είμαστε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει στην ουσία. Έχω δει πολλά άτομα τα οποία στην αρχή το παίρνουν στην πλάκα, στην πορεία τους βγαίνουν νεύρα και όλη αυτή η κατάσταση εξελίσσεται. Πολλές φορές παρατηρώ και ως καθηγητής και ως άνθρωπος και ως YouTuber, μια που έχω αυτό το κανάλι, ότι πλέον οι μικρές ηλικίες, καλός ή κακός, είναι πολύ πιο αγενείς από τις προηγούμενες. Για μένα καθαρά αυτό υπόκειται στο θέμα της ανατροφής που παίρνει ο καθένας από το σπίτι του. Από εκεί ξεκινάνε όλα και διαμορφώνεται είτε μέσα από το σχολείο είτε από τις επιρροές που έχει. Απλά, εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Ίσως κάποιος θα πει μην αγγίξετε τα παιδιά που είναι 9 χρονών και τι ξέρουν. Και εγώ υπήρξα 9 χρονών παιδί και πολλοί από εμάς. Αλλά όταν ήταν να απευθύνω το λόγο σε κάποιον γενικά, ήμουν λίγο διστακτικός. Επικρατούσε μια αλφα γένεια. Μα θα μου πεις ο σεβασμός, πολλοί θα πούνε ο σεβασμός κερδίζεται. Ο σεβασμός δεν είναι ότι πας στον ένα και στον άλλον και του λες ξέρεις κάτι, είσαι πιο μεγάλος, σε σέβομαι ή πρέπει να μου κερδίζει το σεβασμό. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αλλά το θέμα είναι ότι συνήθως, λόγω όταν πας να μιλήσει κάποιον που δεν ξέρεις, γενικά χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό τόνο, είσαι λίγο πιο ευγενικός, προκειμένου ο άλλος να μην σε αποπάρει με το καλημέρα σας. Δηλαδή, σκεφτείτε τι θα γίνει όταν πάτε εσείς, όπως και έγινε, ξαναέγινε, γιατί έχει γίνει τώρα τον τελευταίο καιρό που επανελειμμένο αυτό το πράγμα. Σας είχα δείξει στο βίντεο περί ευγένειας για ένα παιδί το οποίο είχε έρθει και έτσι μου λέει «Μπαπ, τσάκα αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe». Τον τελευταίο καιρό αυτό έχει γίνει αρκετές φορές. Σας είχα πει ότι υπήρχαν τρεις τρόποι. Είτε θα τον αγνοήσεις παντελώς, είτε θα τον βρήσεις, είτε απλά θα προσπαθήσεις να του δείξεις το σωστό, τουλάχιστον όπως το θεωρείς εσύ. Εγώ πάντα διάλεγα τον τρίτο δρόμο. Και ίσως μέσα από αυτά τα βίντεο αυτό προσπαθώ να κάνω. Έχει γίνει πολλές φορές τώρα τελευταία και γενικά άτομα τα οποία έρχονται και με προσεγγίζουν και μου λένε, ξέρεις κάτι ρημάστορα, έχω αυτό το καναλάκι, τσάκα το, μπες, κάνε subscribe, κάνε like, άσχετα εάν μ' αρέσει ή όχι το περιεχόμενο. Δεν έχω πρόβλημα και προς Θεού δεν ξεχωρίζω σε κάποιον μικρό μεγάλο YouTuber. Έχω δει άτομα τα οποία
έχουν λίγα subscribes και έχουν κάνει τρομερή δουλειά και απορώ για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν και δεν πάνε καλά. Ή έχω δει άτομα τα οποία έχουν πάρα πολλά subscribes και η δουλειά τους είναι έτσι και έτσι. Το θέμα είναι, δεν με ενοχλεί αυτό, απλά με ενοχλεί η αγένεια. Πιστεύω ότι πολλοί, τώρα ναι, θα μου πείτε, μιλάμε ηλικιωμένοι, ναι, είναι η προφορά μου, αυτό ας το ξεπεράσουμε. Πολλοί από εσάς και από εμάς τους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Τους ενοχλεί γιατί έχουμε μάθει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Σε μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς πλέον έχει καταργηθεί. Και αυτή η πραγματικότητα λέει ότι όταν εσύ θες να προσεγγίσεις κάποιον άνθρωπο, θα τον προσεγγίσεις όμορφα και ευγενικά. Εάν είσαι αγενής με κάποιον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται ο ίδιος να σε πάρει στα σοβαρά. Γιατί δεν πρόκειται να σε πάρει στα σοβαρά? Γιατί βλέπει ότι πας επιθετικά προς αυτόν. Το να πάω εγώ σε κάποιον που δεν με ξέρει. Γιατί καλά, ίσως κακώς κρυβόμαστε όλοι πίσω από ένα προφίλ. Ακόμα και εγώ που έβγαλα τη φάτσα μου σε αυτό το μέσο, μετά από 1,5 χρόνο που είχα το κανάλι, να τονίσω, δεν την έβγαλα κατευθείαν. Και σκεφτείτε ότι σχετικά με το YouTube και σα το έχω πει, ασχολούμαι το 2007. Η φάτσα μου πρωτοφάνηκε το 2014-2015. Μετά από πόσα χρόνια. Το θέμα είναι ότι όταν πας σε κάποιον και πας να του χυμίξεις, ο άλλος μαζεύεται, πάει προς τα πίσω. Γιατί? Γιατί είσαι επιθετικός. Ναι, μεν εσύ, μέσα σε όλη σου την καλή πρόθεση, γιατί όλοι έχουμε καλές προθέσεις, μέχρι αποδείξεις του εναντίου, όλοι έχουμε καλές προθέσεις, ενθουσιάζεσαι και πας προς αυτόν. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι εάν είσαι αγενής ή έτσι φανεί, ο άλλος δεν πρόκειται να σε πάρει ποτέ στα σοβαρά. Τώρα θα μου πεις γιατί κάνεις αυτό το βίντεο. Ξεκίνησα από αλλού, το πήγα αλλού. Απλά είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες με απασχολούν, γιατί τις βλέπω ότι όσο προχωράει ο καιρός, αυτά επεκτείνονται και εκδηλώνονται ακόμα πιο πολύ τα φαινόμενα. Καλώς κακώς, έχουμε βάλει όλη μία σπίδα, η οποία για μένα εν μέρει είναι καλός, εν μέρει είναι κακός. Μία σπίδα γύρω από τους μικρούς μας φίλους και λέει, είναι η ασπίδα της ηλικίας. Και λέμε, α, είναι μικρός, ας μην τον προσεγγίζουμε. Καλός, κακός. Πρέπει όλοι να μάθουμε ότι γενικά οι πράξεις μας και γενικά αυτά που λέμε, όπως και αυτά που λέω εγώ, ξέρω ότι έχουν κάποια συνέπεια. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι κακή. Ξέρω τις συνέπειες αυτών που λέω και αυτών που κάνω. Δεν το έμαθα. Βασικά, το έμαθα μέσα από τα παραδείγματα της ζωής μου, μέσα από τις εμπειρίες της ζωής μου. Γιατί κάποια πράγματα που είπα είχαν καλές συνέπειες, κάποια πράγματα που είπα και έκανε είχαν κακές συνέπειες. Έτσι ζούμε και μαθαίνουμε. Το θέμα όμως είναι ότι θεωρώ ότι καλές είναι οι ασπίδες που βάζουμε γύρω από τους μικρούς μας φίλους για να τους προστατεύσουμε από πολλά πράγματα. Αλλά από κάποια άλλα πράγματα πρέπει να τους διδάσκουμε και να τους δείχνουμε όσο γίνεται, δηλαδή μέσα από τα παραδείγματά μας, όλοι ως άνθρωποι. Τι είναι σωστό και τι λάθος. Μα θα μου πεις, Κώστα, τι ξέρεις εσύ από τα σωστά και τα λάθη. Ισχύει. Μπορεί να μην ξέρω τίποτα και ίσως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου λεπτομέρειες. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις. Αλλά αυτό δεν με κάνει ούτε γνώστη πολλών πραγμάτων ούτε οτιδήποτε. Ζω σε ένα απομονωμένο χωριό κάπου στην άκρη του πουθενά και προφανώς εδώ θα περάσω και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Ναι. Το θέμα μας είναι ότι, σας λέω, όταν εμείς πάμε να προσεγγίσουμε έναν άνθρωπο, όταν είμαστε επιθετικοί, όταν πάμε από τη χαρά μας, ας ξεχάσουμε ότι είμαστε επιθετικοί για οποιοδήποτε λόγο, αλλά ας πούμε ότι χαιρόμαστε τόσο πολύ, όπως για παράδειγμα, σκεφτείτε τώρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα κουτάβι, το οποίο χαίρεται που βλέπει κάποιον και πάει να μουντάρει προς τα πάντα. Εάν εσύ αυτό το κουτάβι δεν το ξέρεις, θα τραβηχτείς προς τα πίσω και θα τρομάξεις. Εάν όμως το ήξερες προσωπικά, δεν θα σε πειράζει, γιατί θα ήξερες ότι λειτουργεί έτσι, οπότε θα πήγαινες να το χαϊδέψεις και θα πήγαινες να παίξεις μαζί του. Κάπως έτσι, όσο παράξενο και να φαίνεται το παράδειγμά μου, γίνεται και εδώ πέρα με το YouTube και όχι μόνο και με τα σχόλια και με τα πάντα. Πιστεύω ότι εάν είμαστε ευγενικοί και δεν απαιτούμε από τους άλλους να κάνουν πράγματα για μας, τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για όλους μας. Και δεν το λέω να υποκρινόμαστε τους ευγενικούς εάν δεν είμαστε τους ευγενικοί. Γιατί καμιά φορά καλύτερα να είμαστε ο εαυτός μας και ας είναι χήμα προκειμένου να ξέρει ο άλλος τι αντιμετωπίζει. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ίσως λίγο άκομψα, λίγο περίεργα, λίγο παράδοξα. Απλά με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί καλώς ή κακώς βλέπω ότι και κυρίως οι μικρές ηλικίες. Θα μου πεις, φταίει το ότι μεγαλώνω κιόλας. Αλλά όχι ότι εμείς στην ηλικία μας δεν είχαμε άτομα ότι... που δεν ήταν αγενή και άκομψα. Ισχύει. Απλά σας το λέω πως το βλέπω από τη δική μου προοπτική, ότι καλό θα ήταν όταν πάμε να προσεγγίσουμε έναν άνθρωπο, να του μιλήσουμε, να του ζητήσουμε μια γνώμη ή κάτι. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί και λίγο πιο μαλακοί. Χρησιμοποιήστε ένα γεια σας, ένα οτιδήποτε. Γιατί ξέρω ότι πολλές φορές, επειδή βλέπετε κάποιον, είτε αυτός είναι YouTuber είτε οτιδήποτε, εξοικειώνεστε μαζί.
όταν αυτός μοιράζεται πράγματα από την προσωπική του ζωή μαζί σας και όχι μόνο και από τη δουλειά του, εσείς νομίζετε ότι είναι μέλος της οικογένειάς σας. Και είστε κι εσείς μέλος της οικογένειάς του και καλό είναι αυτό γιατί εν μέρη ισχύει. Αλλά πάλι υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ μας που, και μεταξύ όλων, το οποίο είναι η απόσταση και η ανωνυμία του Facebook, του YouTube, του χύψη μέσου. Η ευγένεια δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, πιστέψτε μας. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, η ευγένεια γκρεμίζει και τα πιο ισχυρά κάστρα. Αυτό θέλω να το ξέρετε και να το θυμάστε. Και γενικά, ναι, αυτό ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο. Ξεκίνησα διαφορετικά, το πάω πολλές τη φορά, πάει διαφορετικά. Είναι πράγματα τα οποία με απασχολούν και τα βλέπω και που εν μέρει κάποιες φορές με ενοχλούν. Και αυτό, και γενικά έχετε και το νου σας, γιατί πολλοί προσπαθούν να προσποιηθούν μέσα από ένα προφίλ ενός μικρού παιδιού. Ξέρεις, θα πούνε, να, το μικρό παιδί αυτό είναι αθώο, οπότε ας πάμε να κοροϊδέψουμε κάποιον άλλο, να του πάρουμε το τηλέφωνο, να του πάρουμε χύψη, οτιδήποτε, κάποιο κωδικό ή κάτι. Γενικά έχετε το νου σας αυτό, είτε είστε μικροί φίλοι, είτε μεγάλοι φίλοι. Πρόσφατα είδα ότι κάποιοι κάνανε προφίλ κάποιων μεγάλων YouTuber και πήγανε να υποφεληθούν από αυτό. Έχετε το νου σας αυτό, απλά γενικά πρέπει να είστε προσεκτικοί και να έχετε τα μάτια σας 14. Καλώς ή κακώς μπορεί να φαίνεται ένα μέσο το οποίο το έχετε κυριεύσει, το έχετε κατακτήσει, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο πολύ εύκολο να πέσεις σε αυτό το μέσο μέσα και τόσο πολύ εύκολο να κάνεις τη βλακεία που οι συνέπειες είναι καταστροφικές μερικές φορές. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να μπορείτε να πιάσετε το ρυθμό σκέψης μου και το πώς σκέφτομαι τα πράγματα μερικές φορές. Γενικά νιώθω ότι με αυτά τα βίντεο εκθέτω λίγο παραπάνω τον εαυτό μου. Όταν ξεκίνησα το βίντεο ήμουν λίγο πιο... είχα φάση επιθετική, δηλαδή εντάξει είναι πράγματα που με εκνευρίζουν, οτιδήποτε στην πορεία αλλάζει αυτό. Πάντως το τραγούδι που ακούσατε και θα ακούσετε και στους τίτλους τέλους είναι το Punks Putana, το επικό, ένα τραγούδι το οποίο είναι επικό πραγματικά και το αγαπάω. Αλλά ναι, ορισμένες φορές πρέπει να πέσουν μερικές φάπες γιατί το πολύ χάιδεμα δεν κάνει πάντα καλό. Ίσως να φαίνεται παράδοξο σε μερικούς, αλλά γενικά το να χαϊδεύουμε πολλά αυτιά και να λέμε «Ω, το παιδί είναι καλό, ας μην το πειράξουμε γιατί είναι μικρό» ή οτιδήποτε, δεν είναι πάντα καλό. Γιατί στην ουσία μετά δεν μπορείς να, ούτε να φυλαχθείς από πουθενά, αλλά γενικά δίνεις δίκιο ακόμα και στα στραβά. Και γενικά τα στραβά με πειράζουν πολλές φορές. Αυτά ήταν αυτά που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μην σας βάρυνα πολύ οτιδήποτε. Γενικά να ξέρετε, λίγη ευγένεια και λίγο τάκτ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Σας το είπα και το ξαναλέω και θα το πω πολλές φορές. Η ευγένεια κερδίζει και τα πιο και ρίχνει και τα πιο ισχυρά κάστρα. Όποιος το καταλαβαίνει, το κατάλαβε. Αυτά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και γενικά μην απαιτείτε από τους άλλους πράγματα για σας. Εάν κάποιος θέλετε να κερδίσει το σεβασμό το δικό σας, πρέπει να κερδίσετε και εσείς το δικό του σεβασμό, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Σου δίνω σεβασμό, μου δίνει σεβασμό. Και γενικά μην προσπαθείτε μόνο να παίρνετε, αλλά και να δίνετε αγάπη και σεβασμό. Αυτά. Δεν μας χρωστάει κανένας. Κανένας δεν χρωστάει σε κανέναν. Ίσα-ίσα πολλές φορές θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς χρωστάμε σε κάποιους άλλους πράγματα. Γιατί έτσι εξελισσόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι και πάμε παραπέρα. Και οι σχέσεις μεταξύ μας είναι σχέσεις υγιείς και σχέσεις αγάπης. Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας και... αυτό. Ευγένεια. Τι άλλο. Τσάου.